Καλησπέρα. Σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Θέλω να ρωτήσουμε καταρχήν αν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο και αν την περιμένατε. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Την περιμέναμε, όχι μόνο την ελπίζαμε, την περιμέναμε και ανταποκριθήκαμε. Δεν υπήρξε παρά για πολύ λίγη ώρα κάποια μικρή καθυστέρηση. Τα συστήματα ανταποκριθήκαν απόλυτα στη ζήτηση που υπήρχε. Και έτσι φτάσαμε αισίως προς το τέλος βραδιάς να έχουν ψηφίσει όσοι προσήλθαν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Ό,τι μικροπροβλήματα υπήρξαν, αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Μπορούμε να δώσουμε έναν αριθμό κόσμου που πήγε στην Καστοριά, το Άργος, αλλά και τον Εστόριο. Μέχρι στιγμής η ώρα είναι 8 παρα 5. Στην Καστοριά έχουν ψηφίσει 560 άτομα. Στο Άργος έχουν ψηφίσει 180 και στον Εστόριο 125 άτομα. Ένα σύνολο κοντά στα 900 άτομα μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να ανέβει ακόμη ο αριθμός αυτός, να φτάσει εκεί που πιστεύουμε γύρω στα 1000 άτομα. Πρακτικά τώρα πείτε μας, η καταμέτρηση θα γίνει μόλις κλείσουν οι κάλπες απόψε? Ναι, η καταμέτρηση θα γίνει μόλις κλείσουν οι κάλπες. Οι κάλπες θα κλείσουν αυτόματα από τα συστήματα της εταιρείας που έχει αναλάβει την ψηφοφορία. Μετά τα συνεργεία εδώ θα κάνουν την καταμέτρηση και τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, του ίδιου συστήματος που κάναμε τις εκλογές, και έτσι πολύ γρήγορα τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα θα εμφανιστούν στα κεντρικά συστήματα και θα έχουμε γρήγορα τελικά αποτελέσματα. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση πανελλαδικά. Είδαμε ότι περίπου η συμμετοχή αγγίζει τις 200.000 κόσμου. Είναι ένα σημαντικό νούμερο, δεν είναι? Πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι αν ξεπερνούσε τις 100.000 θα ήταν μια επιτυχία. Τώρα που θα ξεπεράσει τις 200.000 είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πραγματικά ανταποκρίνεται ο κόσμος στο κάλεσμα της Δημοκρατικής Παράταξης και θα της δώσει δύναμη για να προχωρήσει παραπέρα. Κύριε Βαρσάμι, καλησπέρα. Μόλις ακούσαμε τα πρακτικά της διαδικασίας, θα θέλαμε από εσάς πιο πολύ να μας δώσετε ένα πολιτικό συμπέρασμα, τόσο για τη συμμετοχή και ίσως, αν δεν είναι τολμηρό, και μία πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της πρώτης εβδομάδας. Σίγουρα για τα διαδικαστικά δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι, και για τη μεγάλη συμμετοχή, όπως σας εξήγησε πολύ καλά ο επικεφαλής της Επιτροπής Αλευιζάτου στο νομό μας. Προκύπτουν όμως πολιτικά συμπεράσματα. Το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι είναι η μία ιστορική μέρα της συνάντησης των ανθρώπων του κόσμου της Δημοκρατικής Παράταξης, η οποία ξανασυναντάται μετά από όλη την δύσκολη περίοδο της κρίσης, όπου βιώσαμε εθνικές δυσκολίες αλλά και παραταξιακές, στις οποίες καταθέσαμε ένα τεράστιο κομματικό κόστος χάρη της εθνικής ευθύνης και της σωτηρίας της χώρας, και μια δημοκρατική παράταξη η οποία, αναλογιζόμενη την ιστορία της, την ιστορική της προσφορά, αναλογιζόμενη και τα λάθη της, και με βάση ένα νέο εθνικό σχέδιο, ένα νέο εθνικό αφήγημα και ενσωματώνοντας τα συμπεράσματα της κρίσης, θα περάσει στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι ότι πάντα βάζουμε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Είναι όμως απολύτως αναγκαίο για την χώρα να αποτελέσει η Δημοκρατική Παράταξη την εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Για να φτάσουμε εκεί όμως χρειάζεται πολύ δρόμος, χρειάζεται συνέπεια, και το δεύτερο μήνυμα που ήθελα να δώσω είναι ότι νομίζω το εκοφαντικό μήνυμα της συμμετοχής του κόσμου δείχνει τον δρόμο και στους υποψηφίους μας, η οποία πρέπει συνεπής σε ένα, όλοι και όλοι μαζί σε ένα σχέδιο, να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα για την αναγέννηση της παράταξής μας, αλλά κυρίως να βάζοντας στα σκαριά ένα πρόγραμμα για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Είναι πολύ νωρίς να πούμε ποιους θα δούμε την επόμενη Κυριακή? Νομίζω ότι είναι νωρίς, γιατί η συμμετοχή είναι μεγάλη. Άλλωστε και δεν είναι η ώρα, είναι ώρα ψηφοφορίας ακόμα, και δεν είναι σωστό και από τη μεριά τη δικιά μου να κάνω οποιαδήποτε πρόβλεψη. Αναμένουμε το αποτέλεσμα με πολύ ενδιαφέρον και δηλώνουμε ετοιμότητα και για τις διαδικασίες και για την
μάχη, την αντιπολιτική μάχη της επόμενης Κυριακής, στα πλαίσια βέβαια των ορίων και των ιδεών του χώρου μας. Και μια τελευταία ερώτηση να ρωτήσουμε. Θα βγουν κάποιοι νικητές, εντός εισαγωγικών δύο νικητές σήμερα, οι οποίοι θα κληθεί ο κόσμος στην επόμενη Κυριακή να επιλέξει. Πιστεύω ότι αυτοί που θα ιτηθούν θα συμβάλλουν στην να μην ενωμένη παράταξη μετά. Είμαι 100% σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί. Ο κάθε ένας από τους υποψηφίους έβαλε το δικό του κομμάτι ιδεών και προτάσεων, έβαλε στη διαδικασία αυτή τον κόσμο ο οποίος επέλεξε για να τους ψηφίσει και είμαι 100% σίγουρος και για τον λόγο ότι το εκοφαντικό μήνυμα του κόσμου είναι εντολή προς τους υποψηφίους να κινηθούμε με ομόνοια, με σύνεση, αλλά και κυρίως με συνοχή, κάτι το οποίο δεν το είχαμε τα τελευταία χρόνια, το οποίο πίκρανε τον κόσμο μας και ο κόσμος δίνει καθαρή εντολή συνέχειας και ενότητας. Ευχαριστούμε.